Ο στόχος που ζητήσατε φαίνεται ότι επιτυγχάνετε την αύξηση των ποσοστών σας. Έχετε μια σαφή άνοδο. Πέστε μας λοιπόν, τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό το οποίο σας την έδωσε αυτήν την άνοδο, κάτι που στις ευρωεκλογές δεν είχε φανεί. Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος μας ακούει με προσοχή εδώ και πολύ καιρό. Στις ευρωεκλογές κάποιοι από αυτούς έμειναν μετέωροι, δηλαδή μας ψήφισαν στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές, έκαναν το μισό βήμα και έκαναν ένα πιο αποφασιστικό βήμα αυτή τη φορά. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που μας ακούν και συμμετέχουν, συμβαδίζουν μαζί μας στους εργατικούς αγώνες που θα κερδίσουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά το βασικό που θεωρούμε ότι είναι, αν θέλετε, η επιτυχία του κόμματος σε αυτές τις εκλογές είναι το εξής. Είναι η σταθεροποίηση των δυνάμεών μας με μία θετική τάση ανόδου την ώρα που αντιμετωπίζαμε δύο πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η μία αφορούσε το ΣΥΡΙΖΑ, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δυσφήμισε στην Ελλάδα κάθε έννοια αριστεράς, κάθε έννοια αριστερών ιδεών και εμφάνισε τη δεξιά πολιτική των μνημονίων ως μονόδρομο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Ναι, βεβαίως, λέω από την πλευρά αυτή, αλλά έπεισε πάρα πολύ κόσμο που είχε ελπίσει ότι θα έρθει η μεγάλη αλλαγή και θα σπιστεί το μνημόνιο και θα καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, τον προσγείωσε στην πραγματικότητα και εμφάνισε σαν μονόδρομο την δεξιά πολιτική, δηλαδή επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να σκοράρει σε άδειο τέρμα. Γιατί αυτό έχει συμβεί. Και το δεύτερο στοιχείο, αυτό ήταν το πρώτο. Ναι. Χαρακτηριστικό του πόσο έτσι είναι τα πράγματα είναι ότι η Κομισιόν αύριο δεν περιμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση, ούτε νέο Υπουργό Οικονομίας για να ανακοινώσει τις συστάσεις της. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το πραγματικό αποτέλεσμα αύριο του συσχετισμού Eurogroup με θέμα την δηλαδή Ελλάδα. Δηλαδή ότι αύριο το πρωί θα λαμβάνει συστάσεις η χώρα για νέα αντιλαϊκά μέτρα. Λέω για την νέα μέρα που μας κληροδότησε ο κύριος Βερναρδάκης. Αυτή είναι η νέα μέρα, ότι δεν περιμένουν καν πλέον νέο Υπουργό Οικονομίας και Πρωθυπουργό για να μας δώσουν τις συστάσεις των αυστηρών αντιλαϊκών μέτρων. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς αντιμετωπίζουμε έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί η ψήφος σε εμάς είναι συγκρουσιακή ψήφος με την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν είναι μια απλή επιλογή. Όταν την κάνει κάποιος, κάνει πολύ πιο αποφασιστικά βήματα. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο βηματισμός θα ενταθεί. Αν μάλιστα η συζήτηση, η μετεκλογική, εξελιχθεί όπως τη βλέπω τώρα μεταξύ του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Βερναρδάκη, θα έχουμε μια ευκαιρία μιας γρήγορης και δυναμικής αντιστροφής της κατάστασης. Δηλαδή θα δοθεί ακριβώς η ευκαιρία για να έχουμε δυναμικούς εργατικούς αγώνες το επόμενο διάστημα, στους οποίους θα πρωταγωνιστήσει το ΚΚΕ. Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτε λοιπόν, μπορεί ούτε θέλει να πάω κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Για να πάω στο 25 που λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Βερναρδάκης πρέπει να απαντήσει. Υπάρχει και μια προσπάθεια να εμφανιστεί τώρα ο κύριος Βαρουφάκης ως αντισυστημικός. Να μας πει δηλαδή να επαναλάβουμε τη φαλσοκομωδία του 2015, την οποία την είδαμε πως κατέληξε, να την επαναλάβουμε δεύτερη φορά. Λοιπόν, κύριε Βερναρδάκη, η φαλσοκομωδία λέω του 2015 την γνωρίσαμε, δεν θα την επαναλάβουμε.